Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, ΠΑΟΚ 24, πάμε μέχρι και τις 9. Εδώ θα τα πούμε όλα. Χθες δεν ήμασταν εδώ, λόγω του αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο. Σήμερα εδώ, μέχρι και τις 9, θα έχουμε να πούμε αρκετά. Με φυσικά πάντα το ποδόσφαιρο να είναι στο προσκήνιο. Θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη από όλους όσοι είτε μας έχουν σε ηχείο είτε σε ακουστικά σήμερα, διότι ο λαιμός μου δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν με έχει παρατήσει ακόμα. Ακούγομαι καλά καμπάνα, απλά με ενοχλεί, οπότε μπορεί κάποια στιγμή, ξέρετε, λίγο να ακουστεί κανένα γκουχ γκουχ. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε, την παλεύουμε μέχρι και τις 9. Θα τα πούμε όλα. Δεν μπορούμε, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, να μείνουμε σε όσα γίνανε στο παιχνίδι του Κυπέλου. Σε λιγότερο από 24 ώρες από τώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λάρισα στο ALFC Arena για το πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι που είναι αρκετά επικίνδυνο και σημαντικό. Λέγαμε μέσα στην εβδομάδα ότι όλη αυτή η εβδομάδα ανεξαρτήτως θα γινόταν στο ΆΚΑ, που ο ΠΑΟΚ έκανε μια καλή εμφάνιση και νίκησε και νομίζω πήρε και αρκετή ψυχολογία για τη συνέχεια. Αυτό το οποίο λέγαμε ήταν ότι είναι μια εβδομάδα που ανεξαρτήτως κάποιων αλλαγών προσώπων, ως το δυνατόν μεγαλύτερο rotation που ήθελε να κάνει ο Φερέιρα, είτε το έκανε είτε όχι, έχει τρία παιχνίδια σε 6 μέρες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε Κυριακή με τον Όφη, έπαιξε Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και παίζει αύριο στις 5 και 4 με την Λάρισα στο LFC Arena. Δηλαδή είναι μια πολύ απαιτητική εβδομάδα, έχει πάει καλά για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και η εικόνα της Τετάρτης νομίζω ότι ξαναέφερε την πίστη, να το πω έτσι, στους φίλους της ομάδας. Ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη σε ντέρμπι φέτος και νομίζω ότι συνδυάστηκε και με μια πολύ πιστική εμφάνιση. Δεν ήταν δηλαδή ένα συγκυριακό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός την Τετάρτη. Παρότι είχε ένα 2-0 από το πρώτο μάτς, είχε την νοοτροπία που έπρεπε με ένα γκολ από νωρίς και γενικότερα παίζοντας για τη νίκη και όχι για να κρατήσει το 2-0 του πρώτου αγώνα. Αυτό που λέγαμε εδώ στις προηγούμενες ημέρες ότι είναι το σημαντικό. Και έβγαλε πραγματικά την νοοτροπία την οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντικό να την έχεις, είναι πολύ εύκολο να τη χάσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέσα στην εβδομάδα έβγαλε αυτό το πράγμα, έβγαλε την νοοτροπία νικητή, την νοοτροπία πρωταθλητή που έχει πλέον. Και το θέμα είναι από εδώ και πέρα να συνεχίσει όπως πρέπει στη Λάρισα. Νομίζω το αυριανό παιχνίδι, αν σκεφτούμε ότι και στη Λάρισα λογικά βρέχει, ότι θα γίνει σε έναν όχι και τόσο καλό αγωνιστικό χώρο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες απουσίες σημαντικές, δηλαδή αυτό δεν έχει το Μίσης. Ο Μίσης είναι βαρόμετρο στην εικόνα του φετινού ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έτσι τον βλέπω εγώ στα δικά μου τα μάτια. Δεν θα έχει το Βιερίνια που επιβαρύνθηκε στα τελευταία παιχνίδια, δεν θα είναι αύριο στην αποστολή, έχει ένα θεματάκι στο όχι, ένα θεματάκι ενοχλήσει στο γόνατο, οπότε δεν θα είναι ούτε και αυτός. Δηλαδή θα του λείπουν δύο σημαντικές σταθερές, ειδικά ο Μίσιτς από την αρχή της σεζόν. Οπότε το αυριανό παιχνίδι, ας έχουμε στο νου μας ότι αν παίξει ο ΠΑΟΚ εντελώς για τη σκοπιμότητα και το να πάρει το αποτέλεσμα από μια στημένη μπάλα, χωρίς να παίξει τίποτα φοβερό, να μην μας κάνει εντύπωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τρίτο παιχνίδι σε 6 μέρες και μετά από αυτό το παιχνίδι ακολουθεί τον τέρμι τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον έχει οριστεί για 23 Φεβρουαρίου. Έτσι. Το λέω και το ξαναλέω. Αν δούμε την άλλη εβδομάδα θα γίνει. Ορισμένο το παιχνίδι είναι για 23 Φεβρουαρίου, την άλλη Κυριακή. Οπότε λοιπόν η ομάδα έχει μπροστά σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό που είναι μεγάλη έτσι, πρόκληση. Προφανώς και από τη στιγμή που υπάρχουν απουσίες και μάλιστα απουσίες σημαντικές, θα δούμε κάποια νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον Εσίτη, αν θα δούμε τον Αουγκούστο. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον Μαωρίσιο από την αρχή, αν θα το δούμε να ξεκινάει και κάπου στο 60-70 να πηγαίνει στον πάγκο. Πέλγας και Βαρέλα που είχαν κάποια μικροθέματα που ουσιαστικά με αυτά παίξαν και την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, είναι διαθέσιμοι για αύριο. Αλλά δεν θα είναι ο Βιερίνια, δεν θα είναι ο Μίσιτς, λόγω τιμωρίας ο ένας, ο Κροάτης, λόγω κάποιον ενοχλεί ουσιαστικά λόγω επιβάρυνσης ο Βιερίνια. Οπότε το παιχνίδι αύριο έτσι κι αλλιώς έχει αρκετές δυσκολίες που και με τις απουσίες φαίνεται να γίνεται περισσότερο δύσκολο. Το καλό είναι ότι και η ομάδα ίδια μέσα στο ΆΚΑ έδειξε ότι έχει ξαναρχίσει να πιστεύει στον εαυτό της, έδειξε ότι ξαναβρίσκει τον εαυτό της και τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι πριν
τις γιορτές, να το πω έτσι, πριν περίπου 1,5 μήνα. Και αυτό που λέμε πολλές φορές ως δημοσιογραφικό κλισέ, αυτό με κεκτημένη ταχύτητα, μπορεί και να παίξει και αυτό ρόλο. Δηλαδή να μπει ο ΠΑΟΚ αύριο όπως πρέπει στο ξεκίνημα, να βάλει ένα γκολ και από εκεί πέρα μετά να ελέγχει το παιχνίδι. Απλά στα δικά μου τα μάτια, το παιχνίδι το αυριανό ίσως να μοιάζει στο παιχνίδι με τη Λαμία. Που η εμφάνιση ομάδας δεν ήταν καλή. Που πολλές φορές και εκεί, αν θυμάστε, ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες. Ήταν και άλλες συνθήκες στην ομάδα τότε, βέβαια. Αλλά η δουλειά έγινε με μια στιγμένη μπάλα, μια κεφαλιά του Μάτος και γκολ. Δεν ξέρω αν και αύριο θα γίνει κάτι ανάλογο. Ακριβώς το ίδιο. Λίγο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν η ομάδα αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της μόνο και να μην ψάξει τόσο πολύ το πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι πολλές συγκυρίες. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και προς το τέλος της κανονικής περίοδος, όπως είναι τα πράγματα. Έτσι. Μπορεί να έχει πάγω μπροστά το παιχνίδι του Ολυμπιακού και καλά που το έχει, θα πω εγώ. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο και ένα μεγάλο πρέπει σε όλους. Έτσι. Και θέλει να πάει στα play-off πρώτος. Αν καταφέρει να κερδίσει τη Λάρισα και την άλλη εβδομάδα εδώ στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, θα πάει πρώτος στα play-off. Έτσι. Μετά παίζει με τη Ξάνθη, είναι εκεί πιθανό να κερδίσει. Δηλαδή είναι μάτς που τα έχει αυτά. Το αυριανό, έτσι όπως κάθεται η συγκυρία τώρα, κρύβει αρκετές παγίδες, να το πω έτσι, για την ομάδα. Το καλό είναι ότι μπορεί, ναι, να υπάρχουν αυτές οι παγίδες, αλλά η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή το έδειξε σίγουρα στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στα δύο μάτς που είχε το πρέπει, που ήξερε ότι έπρεπε να παίξει, να εμφανίσει το καλό του σε αυτό για να περάσει την επόμενη φορά στο κυπέλλο, το έκανε και το έκανε και με πολύ πιστικό τρόπο, τουλάχιστον για μένα, στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, τηρουμένο πάνω των αναλογιών. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόκριση, μην ξεχνάμε επίσης, πριν πάω σε αυτό, μην ξεχνάμε ότι όταν έγινε η κλήρωση των προημιτελικών, οι περισσότεροι λέγαμε ότι είναι η πιο κακή κλήρωση. Από τη στιγμή που κάθεται ένα ντέρμπι, ξέρω, με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ και όλα αυτά, λέγανε οι περισσότεροι, κανένας δεν θέλει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ όμως τον απεκλείσε με πολύ πιστικό τρόπο και σε ένα σημείο που είχε ανάγκη κάτι τέτοιο, είχε ανάγκη η ομάδα, εικόνα και αποτέλεσμα που θα της φέρει ξανά καλή ψυχολογία. Το έκανε λοιπόν στα μάτια του Παναθηναϊκού και ίσως αυτό να παίξει το ρόλο του αύριο στο παιχνίδι με τη Λάρισα, που είναι εντελώς διαφορετικό, άλλες συνθήκες και ένας αντίπαλος που όχι τελευταία χρόνια δεν κερδίζει εκεί. Έτσι, ούτε πέρσι είχε κερδίσει, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά δεν θα βρει και το καλύτερο κλίμα για αυτόν εκεί. Ό,τι και να γίνεται με τους οπαδούς της Λάρισας. Γενικά εκεί το κλίμα δεν είναι καλό για αυτόν. Οπότε. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κάνει τη δουλειά του. Θα το κάνει παίζοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι και κερδίζοντας εύκολα. Πολύ θετικό. Θα το κάνει βρίσκοντας τον τρόπο, είτε έτσι τελείως, να πάρει την νίκη. Επίσης πολύ θετικό. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν έχει και πολλά περιθώρια για να απολέσει κάτι αύριο στην έδρα της Λάρισας. Το που έλεγα πριν. Συγχωρέστε με. Οπότε θα το δούμε το παιχνίδι αύριο, είναι 5 και 4. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά και με τον Σέρχιο τον Αναστασιάδη, που θα είναι εκεί αύριο, θεοθέλοντος καιρού επιτρέποντος, για να μας μεταφέρει από το Λίμπερο όσα θα γίνονται εκεί. Να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει στην ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, και στην προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, που ουσιαστικά ήταν μια ημέρα. Έτσι, η προετοιμασία αυτή, και αν ήταν και μια ημέρα, γιατί χθες είχε χαλάρωμα, σήμερα λίγο να ανέβηκαν κάπως οι ρυθμοί. Είπαμε, εβδομάδα πάρα πολύ απαιτητική για την ποδοσφαιρική ομάδα. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά και με το Στέλιο τον Αναστασιάδη όλα αυτά για το αυριανό παιχνίδι. Για τα μπασχετικά θα τα πούμε και αυτά προς το τέλος. Και ο μπασχετικός ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι αύριο, φιλικό βέβαια, δίπλα από το ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα, στο γήπεδο της Λάρισας, 4 η ώρα. Θα παίξει εκεί ένα παιχνίδι εντελώς προπονητικού χαρακτήρα με την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Θα παίξει ένα ακόμα την άλλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη Λάρισα. Γενικά είναι εβδομάδα φιλικών αυτή, είναι Σαββατοκύριακο φιλικών για όλες τις ομάδες της Basket League που δεν έχουν αγωνιστική υποχρέωση. Ο τελικός κυπέλου της Κυριακής ανάμεσα σε ΑΕΚ και Προμηθέα έχει φέρει τη διακοπή αυτή και μετά τα παράθυρα και πριν το All-Star Game. Οπότε θα είναι μια πρώτη ευκαιρία ο Μέξας να δει κάποια πράγματα από αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις.
Περιμέναμε ότι θα γίνει με τον Σμιθ. Χθες δεν ήμασταν εδώ, δεν μεταφέραμε την εξέλιξη, την είδατε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει ενημέρωση ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πω εγώ ότι είναι να επιστρέψει, θα το δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι και αύριο η ομάδα θα δώσει ένα φιλικό. Δούλεψε όλη την εβδομάδα ο Μέξας με τους παίκτες. Έχει κάποιες απουσίες, θα τις πούμε και αυτές. Γιατί μέσα σε όλα που έχει πάει στο μπάσκετ έχει και παίκτες που έχουν διεθνείς υποχρεώσεις και δεν είναι λίγοι. Και μάλιστα όχι και εύκολες διεθνείς υποχρεώσεις, εδώ δίπλα δηλαδή. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα, φυσικά, Παρασκευή εννοείται, θα μιλήσουμε και με Ραφαήλ Γκεδατζή λίγο πιο μετά, προς το τέλος να μας μεταφέρει ό,τι έχει η ατζέντα του Σαββατοκύριακου για τα τμήματα του ΑΣ που έχουν έτσι κάθε Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στην επόμενη ώρα. Μαζί μας είναι η Στίχημαν. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινάει η φάση των knockouts του Champions League στο Champions Fantasy League του Stoichiman.gr. Μιλάμε για τις κορυφαίες ομάδες από Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία που ρίχονται στη μάχη με ένα και μόνο στόχο, την κατάκτηση του τροπέου. Με το Champions Fantasy League του Stoichiman.gr μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας ομάδα με τους καλύτερους παίκτες μέχρι την 3η 18 Φεβρουαρίου, δηλαδή μέχρι την προσεχή Τρίτη, διεκδικώντας εγγυημένα χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ο Λεβαντόφσκι έχει βάλει ήδη γκολ, η Λίβερπουλ έχει δεχτεί μόλις αυτά και την εσκάτη σε καμία κόκκινη. Όλα αυτά και διάφορα άλλα ωραία στατιστικά μέσα στο Champions Fantasy League του Stoichiman.gr. Είπαμε μέχρι και την Τρίτη μπορείτε να φτιάξετε την ομάδα σας και να διεκδικήσετε 100.000 ευρώ. Μην ξεχνάτε επίσης Stoichiman, το online καζίνο της Stoichiman.gr με 24 το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα, blackjack, δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Έχει επιστρέψει το σερί application της Stoichiman, το θυμάστε από το Mundial. Εκεί μιλάμε για χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ. Όλα αυτά από την Stoichiman με τις καινούριες της προσφορές. Μαζί μας φυσικά είναι και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια στα τουριστικά, για να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης και να πάρετε εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Σεμινάρια φυσικά μπαρίστα, για να γίνετε επαγγελματίας bartender, σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Σεμινάρια φυσικά και στην πληροφορική, προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου, για να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Όλα αυτά στο κέντρο Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α, datalabs.edu.gr, 2310-2229-62 για πληροφορίες. Και μαζί μας φυσικά πάντα και η BEZ με τον BEZ Router. Στην εποχή του Web TV, το BEZ Router σας δίνει δυνατότητα να παρακολουθείτε streaming ή Web TV χωρίς κανένα κόλλημα. Μιλάμε για ένα router το οποίο εσείς επιλέγετε που θα δίνετε προτεραιότητα. Μιλάμε για ένα router που δεν έχει καμία σχέση με τα συμβατικά router των εταιριών τηλεφωνίας. Όλα αυτά από την BEZ Router 2312-31-34-34 και το BEZ Router έρχεται στην πόρτα σας. Θα πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα μετά την μικρή εισαγωγή που κάναμε και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε με τον Στέφανο Σασιάδη να μας δώσει ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Λάρισα. Και έχουμε να πούμε αρκετά και στην πορεία μέσα σε αυτή τη μία ώρα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Εδώ είμαστε, κάναμε μία μικρή εισαγωγή εν ώψη του αγώνα του αυριανού. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα μέσα στην εβδομάδα, δεν μπορούμε να μείνουμε πολύ όσα γίνανε στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι με τη Λάρισα είναι αύριο το απόγευμα. Και αυτός ο οποίος, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, θα είναι εκεί και μιλάει ο Στέριο Αναστασιάδη, μας περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Στέριο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Όλα καλά. Στο Λίμπερο, το πάω ξανά, μια χαρά. Μαθαίνω ότι θα υπάρχει πολυπληθής αποστολή αύριο, επιβεβαιώνεις. Ναι, πολυπληθής. Και εγώ θα είμαι και η Αγάπη θα είμαι. Καπράλος εκεί πέρα με ρωτούσε για το Σάββατο και τέτοια πράγματα. Στρελή γίνεται. Αυτός θα είναι. Ναι, ρε φίλε. Και ο αγαπημένος συνάδελφος από την Αθήνα θα είναι. Ναι. Μόνο εκεί δεν θα είσαι. Παστρατιά, κανονικά. Έχει ένα φιλικό 4 ώρα το μπάσκετ, αλλιώ και κλεισμένο δεν θα κατέβω. Ο τελικός των τελικών στο LFC Arena. Μπράβο. Έτσι πρέπει. Περιμένει ο Αλέξης Κούγιας επεισόδια, Νίκο. Από Αυγανούς κακοποιούς, φίλε. Εμπόρους ναρκωτικών. Με αρχηγό τον Κώστα Κώστα. Κώστα Κώστα. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι, κανονικά, το όνομά του, Κώστα Κώστα. Ναι. Ο επωνομαζόμενος Κώστα Κώστα. Στα αγγλικά. Λέει η ανακοίνωση, έτσι, της ΑΕΛ. Δεν είναι τώρα πράγματα που τα βγάζουμε μυαλό μας αυτά. Όχι, δεν τον ξέρω το Κώστα Κώστα. Ναι.
Ναι, φοβερά πράγματα. Δεν το ξέρω. Το μαγαζί ξέρω. Στην Παραλιακή. Τον Κώστα Κώστα από τη Λάρισα ή από το Εγάλεο που πάει στη Λάρισα και τα παιδάκια, δεν τα ξέρω αυτά. Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα. Αποκλειστική υπεύθυνη θα είναι η αστυνομία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η αστυνομική διεύθυνση Λάρισα. Ναι, ναι, τι. Εγώ θα είμαι η ΠΑΕΑΕΛ. Στο μεταξύ, μα αρχικά η αρχική ανακοίνωση μεσοβδόμαδη έλεγε ότι τα έβαλα 30 ευρώ τα εισιτήρια για να μην έρθουν οι Αλβανοί κακοποιοί. Τι έγινε τελικά, θα μπουν έτσι. Είναι φραγκάτηρε, δεν έχουν θέμα. Μοιράζει ο Κώστα Κώστα τριαντάρια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι θέμα της Λάρισας. Εντάξει. Σωστά. Μπορεί και να υφίστανται και να μην είναι τόσο πολύ αστεία. Εμείς μιλάμε τώρα στα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, μπορεί και να έχει δίκιο ο Αλέξης Κούγιας. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να σκεφτούμε το αντίθετο. Φαντάζομαι ότι το μυαλό του δεν τα βγάζει ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Μακάρι να λύσει η Λάρισα τα προβλήματα που έχει με κακοποιά στοιχεία, όπως έχει καταγγείλει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Ναι, όντως. Ο Αλέξης Κούγιας και η ΠΑΕΑΕΛ. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει ανοιχτός πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, εντάξει, όντως η αστυνομία, αν έχει κάποια φορμή ή κάποια ένδειξη, πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ανέφερες χωρίς Βιερίνια η αποστολή. Ναι. Σε ένα γήπεδο που τραυματίστηκε πέρσι πολύ σοβαρά ο αρχηγός. Σωστά, αυτό δεν το είχα αναφέρει. Έχεις δίκιο. Ναι, όντως. Όλο το ναι. Κακό πέρσι εκεί έγινε, ναι. Έχει κολλήσει ο εγκέφαλός μου. Πέρσι ήταν εκείνο με τον Ελκαντουρί και το φτύσιμο. Όχι, πέρσι ήτανε. Πρόπερσι. Πέρσι τι είχε γίνει και το παιχνίδι. Έχω κολλήσει. Ένα-ένα, ναι. Ήταν το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει μαθηματικά το πρωτάθλημα που τον περίμεναν οι φίλοι του στον δρόμο. Είχε σοφαρίσει από τη Λάρισα. Αυτό, εκεί έχω φάει το κόλλημα τώρα. Ή είχε προηγηθεί. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Οκ, δεν πειράζει. Μικρή σημασία έχει. Απλά τα δύο τελευταία χρόνια πάω και δεν κερδίζει εκεί. Ο Πάο κερδίζει παντού τα τελευταία δύο χρόνια. Σωστό. Εκεί. Σωστό. Ναι. Ο Πέλκας είχε βάλει το παίζει στο 55 τον γκολ. Ναι. Και ο Γιακιμόφσκι στο 64. Ούτε που το θυμάμαι, ρε φίλε. Ούτε που το θυμάμαι. Ναι, το Γιακιμόφσκι ούτε που το θυμόμουν. Το Πέλκα το που το είδα μπροστά μου. Ναι. Μου έρχεται και τον γκολ του Πέλκα. Αλλά το Γιακιμόφσκι δεν θυμάμαι ναι. Το σκόρερ αυτό. Τέλος πάντων, με απουσίες το Πάο, με απουσίες κυλάρισα. Για να μην το πλατιάζουμε, Νίκο, νομίζω ότι εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ όπως όλα τα παιχνίδια. Το ποια θα είναι η έκβαση του αγώνα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ που είδαμε στο ΆΚΑ, με την ίδια φιλοσοφία, την ίδια αποτελεσματικότητα, την ίδια απόσταση στις γραμμές και την ίδια λειτουργικότητα γενικότερα, νομίζω πως θα πάρει ένα διπλό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 2, νομίζω ότι δεν πρέπει να πάει στο μείον 4. Ναι, απλά αυτό που έλεγα και εγώ πριν είναι ότι είναι τρίτο παιχνίδι σε διάστημα 6 ημερών ουσιαστικά. Οπότε αύριο, αν δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει κυρίως για το σκοπό του, δηλαδή το να βάλει ένα γκολ παραπάνω και να κερδίσει, ας μην μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το, ναι, παιχνίδι, συμφωνώ. Αν το παιχνίδι αύριο μοιάζει αρκετά με εκείνο της Λαμίας, ας πούμε, που δεν ήταν σε καλό αγωνιστικό χώρο. Έβαλες ένα γκολ, οκ, δεν ήταν και τίποτα, κανένα φοβερό παιχνίδι γενικότερα, κανένα θέαμα, πήρες το παιχνίδι, έφυγες. Νομίζω ότι και αύριο είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο με όλες τις παραμέτρους που παίζουν, ναι, πριν από αυτό. Συμφωνούμε. Να δούμε αν θα πάρει θέση βασικού ο Βαρέλα ή αν θα προφυλαχτεί. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάτσει στον πάγκο ο Φερνάντο Βαρέλα, γιατί και ο Χλωτάπτας στο LFC1 δεν φημίζεται για την καλή την κατάσταση. Βέβαια είναι βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια από ό,τι μαθαίνω. Βέβαια θα το δούμε αύριο αυτό από κοντά. Αλλά και μόνο ότι προέρχεται από τραυματισμό ο Βαρέλα και έχει πάρει και αυτό συνεχόμενα παιχνίδια και είναι υπερπολίτιμος για τη συνέχεια σε πρωτάθλημα και κύπελο, ίσως αυτό το γεγονός δώσει θέση βασικού στο Μιχαηλίδη ή στο Μιχάη. Ο Μιχαηλίδης εκ των πραγμάτων φαβορεί, λόγω και ότι έπαιξε και στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Θα δούμε, μια σκέψη κάνω, δηλαδή τι μπορεί να δούμε αύριο, δεδομένου ότι ναι, μεν ο Βαρέλα και ο Πέλκας είναι στην ενδεκάδα, στην αποστολή, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι στην ενδεκάδα. Σωστά. Έχει πάντως επιλογές ο Φερέιρα, ακόμα και το ότι λείπει ο Μπίσεσβαρ και ο Μίσης λόγω τιμωρίας, ο Ζαμπά, ο Κρέσπο, ο Βέρμπλουμ που έχει βιντεάκι σήμερα, εδώ και καιρό συμμετέχει στην προπόνηση κανονικά, δεν είναι είδηση. Απλώς είναι δύσκολο να τον μπολιάσεις μέσα στο γενικότερο σύνολο. Ο Βέρμπλουμ έχει κλείσει 14 μήνες απραξίας. Δεν νομίζω να μας απασχολήσει ο Βέρμπλουμ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι. Δηλαδή όταν καταρχίζουν και τα play-off. Μακάρι να είναι καλά ο Σουηδός, αλλά ακόμα είναι ανέτοιμος. Την υγεία του να έχει στο πόδι του αυτό το φορμένο, ναι. Και άμα θα φτάσει συμμετέχει, να πάντως, ναι. Δηλαδή,
αν δει και ο κόσμος και το βίντεο από το διπλό σήμερα το οικογενειακό και τρέχει και παθιάζεται και μπαίνει σε μονομαχίες, δεν έχει κάποιο θέμα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι έτοιμος να παίξει ναι. μετά από 14 μήνες σε ένα ημίχρονο ή 30 λεπτά. Μακάρι αν μπορέσει ο Φερέρα και τον βάλει στην εξίσωση μέχρι την έναρξη των play-off, ο ΠΑΟΚ θα έχει μόνο κέρδη. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχουν λύσεις, mm-hmm. Φαντάζομαι ούτε ο ίδιος θέλει να πιεστεί, ούτε ο ΠΑΟΚ. Το τι ακριβώς γίνεται το ξέρουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Τέλος πάντων, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει λύσεις. Εντάξει, ο Μάτος θα πάρει πάλι θέση στην ενδεκάδα. Για τα στόπερ είπαμε, ο Γιαννούλης θα είναι στα αριστερά. Νομίζω Μαωρίσιο και Αγκούστο θα είναι οι δύο στα χαφ. Mm-hmm. Και πιθανόν εκεί μέσα στο παιχνίδι, γιατί και ο Μαωρίσιο έχει φάει επιβάρυνση το τελευταίο καιρό, ίσως μετά το 60-70 τέλος πάντων, άλλο και το παιχνίδι να μπει ο Εσίτη. Ναι, ο Εσίτη πάντα έτσι βάζει ψηφιότητα για ενδεκάδα, παρότι δεν συνδυάζει, δεν συνδυάζει την παρουσία του με καλές εμφανίσεις. Υπάρχει ο Ελκαντουρί που μπορεί να παίξει είτε στο κέντρο είτε στα αριστερά. Σωστά. Αν υπάρχει πρόβλημα και ο Πέλκας κρυφτεί και αυτός ανέτοιμος. Πολλά που βάζει δυνατά. Στο κήπεδο του Άιλεφ Σιάρη είναι για τον Ελκαντουρί. Θυμάται ωραία πράγματα από εκεί. Έτσι, ναι. Έχει ζήσει. Θα έχει να το λέει. Ο Λάμπρου υπάρχει. Νομίζω μπορεί να το δούμε και βασικό. Υπάρχει Σβιντέρ και υπάρχει Άκπομ. Και μπήκε στην αποστολή και ο Στοχ, νομίζω περισσότερο λόγω της λειψανδρίας παρά τα να είναι σαν επιλογή για τον Φερέιρα. Δηλαδή θα μου προκαλέσει έκπληξη αν θα δούμε το Στοχ αύριο. Εκτός και αν πάμε σε ένα παιχνίδι 0-2-0-3 και τον βάλει κανένα δεκάλεπτο. Αλλά σε κανονική ροή το παιχνίδι να παίζεται να δούμε Στοχ, δύσκολα. Έτσι έχουν τα δεδομένα, ξαναλέω, στον ΠΑΟΚ επαφείται το αν θα κερδίσει ή όχι. Είναι πάντως πολύ σημαντικό. Και για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως βαθμολογικούς. Είναι αλλιώς να υποδέξεις τον Ολυμπιακό στο μείον 2, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Πανιόνιο, που νομίζω θα τον κερδίσει. Και αλλιώς είναι να τον υποδέξεις στο μείον 4. Το μείον 2 σου δίνει το κίνητρο ότι κερδίζεις και προσπερνάς. Το μείον 4 ή το μείον 5 σου προσθέτει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Δίνει ψυχολογικό αβαντάζ στον αντίπαλο. Ό,τι και με την σοπαλία είμαι σούπερ κερδισμένος. Γι' αυτό καλό θα είναι αύριο ΠΑΟΚ να μην σκοντάψει και να δει να μετά πώς θα κυλήσει η εβδομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Για το παιχνίδι, του Αγίου Βαλεντίνου, για το παιχνίδι, τα 9 μέρα. Που έχει. 23. Σωστά. Είναι που έχει οριστεί για 23 Φεβρουαρίου, έτσι. Ναι, 9 μέρες από σήμερα. Ναι. Του Αγίου Βαλεντίνου. Να έτσι. Κάνω μια παρένθεση, Νίκο, γιατί υπάρχει ένα θέμα, δεν το έχω ψάξει ακόμα. Mm-hmm. Εντάξει, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Η προκήρυξη του κυπέλου. Είναι ξεκάθαρη, δηλαδή αναφέρει για τον τελικό ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο ή σε γήπεδο που δεν αποτελεί την έδρα καμίας από τις δύο ομάδες που συμμετέχουν σε αυτόν και το οποίο θα οριστεί με νεότερη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ επίσης δύναται να αποφασίσει ως έδρα του τελικού γήπεδο που ανήκει σε ξένη ομοσπονδία. Mm-hmm. Είναι η προκήρυξη φετινή. Θυμόμαστε όλοι ότι προκάλεσε ικανοποίηση στον κόσμο του ΠΑΟΚ ο τελικός θα γίνει σε ουδέτερο. Νομίζω είναι και το σωστό. Ναι. Okay. Και βγαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλου, ο κύριος Μάνος Γαβριλίδης, mm-hmm. σε ραδιόφωνο της πόλης μας, και δηλώνει το εξής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τελικώς θα γίνει στο Καφτατζόγλιο εάν πάνε σε αυτό ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, καθώς δεν ξέρουμε αν έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Okay, μέχρι εδώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κλήρωση και μετά να δούμε το πού θα γίνει ο τελικός και υπό ποιες συνθήκες. Σε όλα τα υπόλοιπα σενάρια, εκτός δηλαδή από το ΠΑΟ Κάρης, ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ και πάντα με κόσμο. Ωραία. Είναι μέρα το ένα, νύχτα το άλλο. Την προκήρυξη γιατί βγάζουμε εδώ τώρα, παιδιά, τι χρειάζεται. Το να είναι, παίζει ένα διάβαστο για την προκήρυξη ο κ. Γαβριλίδης και να το ξέχασε, επειδή είναι φετινή. Μπορεί, δεν ξέρω. Παίζει να είναι λάθος στην απομαγνητοφώνηση, η καταγραφή των δηλώσεων, δύσκολο μου φαίνεται. Δύσκολο. Από όσα λέω, μου έκανε εντύπωση γιατί. Ήταν νοπές οι μνήμες που το καλοκαίρι ότι θα γίνουν τελικό σε ουδέτερο αν πάει σε αυτόν ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και τώρα έχει το κ. Γαβριλίνη σήμερα και λέει ότι τελικό θα γίνει στο ΆΚΑ. Ναι. Εκτός από πάω κάρις. Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε αν υπάρχει θέμα. Η περσινή εμπειρία μας δείχνει ότι θα γίνει ό,τι πει η αστυνομία, φίλε και συνάδελφοι. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι. Το λέω και με αφορμή το ότι θα γίνει στο ΆΚΑ με κόσμο. Έτσι, γιατί και αυτό είναι όπως το μετέφερες, αυτό που είπε ο κύριος. Αυτό είναι γιατί το έχει πει και ο Βαγγέλης Γραμμένος. Ναι. Πριν από ένα μήνα, 1,5. Ναι. Το με κόσμο μπορεί να νίκω από 1000 εισιτήρια. Πάλι με κόσμο γίνεται. Σωστά, με κόσμο γίνεται, ναι, άμα το σκεφτείς, ναι, έτσι είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, μια κουβέντα που θα μας απασχολήσει
το επόμενο διάστημα, δηλαδή ας φτάσει ο ΠΑΟΚ εκεί, γιατί κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την παρουσία στο τελικό. Ναι, αυτή η πραγματικότητα. Σωστά. Και εκεί αλλά... η είναι Πέμπτη και την παράλληλη εβδομάδα μετά τα παιχνίδια, έτσι. Όχι. Πιο μετά. Ναι, ναι, ναι. Την παράλληλη εβδομάδα, καλά λέω. Ναι, αρχές Μαρτίου. Αρχές Μαρτίου τα πρώτα μάτσα. Ναι. Τώρα για τη ρεβάνση με ρωτήσει, κάτι λέγεται για Απρίλιο, δηλαδή. Α, τόσο πίσω. Ναι. Και είναι και ο λόγος που δεν θέλω εγώ προσωπικά να πάω Κάρης. Όχι ότι φάμε τον Άρη, αλλά γιατί δεν αντέχω να έχω στο κεφάλι μου ένα μήνα τον πάω Κάρης, Νίκο. Όπω φίλε, ναι, έχεις δίκιο. Δεν, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Γίνει μια δύσκολη καθημερινότητα. Ακόμη δυσκολότερη, μάλλον, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν θα μου φτάσουν οι φετινές μέρες της άδειας. Πρέπει να πάρω και από το νέο έτος μια προκαταβολή, ένα δεκαήμερο για να τη βγάλω το μήνα. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ απλά. Το ξαναλέω τώρα τη διάβαζα τη δηλώση του Καβρελίδη, τώρα θυμήθηκα ότι άλλα λέει προκήρυξη, τώρα τι ακριβώς γίνεται, άμα ήταν λάθος του Μάνου Καβρελίδη ή έχει υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη που δεν την ξέρουμε, θα το μάθουμε. Ας έρθει πρώτα η κλήρωση των ημιτελικών και βλέπουμε. Πάντως εντάξει, θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα ξανά, αλλά δεν βγάζω μάκρυ γιατί Νίκο και την Κυριακή νομίζω είναι ο τελικός του μπάσκετ με φοιτητές και μαθητές και δεν ξέρω τι άλλο. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όταν ρώτησα πέρσι προσωπικά τον κύριο Καβρελίδη στο ΠΑΟ 24 που τον είχαμε φιλοξενήσει πριν το τελικό και το λέω κύριε Καβρελίδη, δεν κάνουμε διπλούς τελικούς να ησυχάσουμε και μου λέει καλή ιδέα, λέει μπράβο. Αλλά προφανώς δεν την έχουν πάρει σοβαρά. Νομίζω Νίκο είναι η μόνη λύση για όλα τα αθλήματα. Η διπλή τελική. Η σειρά των αγώνων με κλήρωση. Είναι και αυτό μια άποψη, συμφωνώ, οκ. Απλά, μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Απλά ρε φίλε, δεν γίνεται να μην μπορούμε να διοργανώσουμε ένα παιχνίδι 90 λεπτά. Δεν μπορούμε, Νίκο, δεν και μπορούμε. Να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ τρελαίνομαι κάθε φορά όταν βλέπω ανακοίνωση αστυνομίας που λέει δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Είναι κάτι δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Το οποίο πραγματικά. Είναι ανίκανοι, Νίκο, δεν μπορούν. Είναι σαν να. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σαν να μου λένε εμένα γράψε ένα κείμενο και να λέω παιδιά δεν μπορώ να γράψω, δεν ξέρω να γράφω. Νίκο, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί η αστυνομία. Η αστυνομία δεν μπορεί να συμμαζέψει αυτούς που πάνε κάθε φορά έξω από το ΆΚΑ, από τη θύρα του φίλου της ΣΑΕ και κάνουν επεισόδια. Δηλαδή έχει κρατήσει κάτι σαν έθιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Σε κάθε παιχνίδι. Και δεν μπορεί να τηρήσει την τάξη σε ένα παιχνίδι στο Ρέντι που είναι τα άτομα περιορισμένα. Δηλαδή είναι πολύ φρέσκες οι εικόνες χθεσινές. Δεν μπορεί η αστυνομία. Δεν θέλει, βαριέται, δεν έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνουν ένα σχεδιασμό της ανθρωπιάς, δεν ξέρω. Φταίνει και ο παδί, φταίνει και ο ομάδας, αλλά φταίει και η αστυνομία, φταίνε όλοι μαζί. Οπότε θα το ξαναπώ εγώ, μπας και κάποιος ακούσει κάποια στιγμή, η διπλή τελική σε όλα τα αθλήματα είναι η μοναδική λύση για αυτή την πολύπαθη χώρα, Νίκο. Ναι. Ένας τελικός στην έδρα της μιας ομάδας, ο άλλος της άλλης, κλήρωση ποιος θα έχει τον πρώτο αγώνα, ποιος τον δεύτερο, για να δούμε στα γήπεδα οπαδούς. Ναι. Δεν θέλω ούτε μαθητές δημοτικού, ούτε γυμνασίου, ούτε φοιτητές, ούτε. Οτιδήποτε άλλο. Τα παιχνίδια είναι για τους οπαδούς. Ναι, συμφωνώ 100%. Τα παιχνίδια είναι για τον κόσμο, δεν είναι για τους μαθητές. Δεν είναι. Γιατί είναι πολύ φρέσκο το παράδειγμα επίσης που μετά από 20 χρόνια πάω πήγε πέρσι σε ένα τελικό κυπέλλου και δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος του. Άστα, αυτοί οι 100, 1000, 2000, 3000 που θα πήγαιναν σε ένα γήπεδο να δουν τον πάω να διεκδικεί ένα τίτλο. Ναι. Δεν θέλω άλλο μαθητές στα δύο κοράκια. Δεν θέλω. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω άλλο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά μπροστά μας. Δηλαδή, δεν κάνουμε μια κουβέντα να περάσει η ώρα. Είναι κοντά η ώρα. Φυσικά. Τα καταγράφουμε πάλι και προσκλήσεις. Ναι, έτσι είναι, ναι. Σωστά. Πόσοι θα πάρουν προσκλήσεις, τι λέει η αστυνομία, η ανακοίνωση, όχι τόσοι θα μπουν, όχι τελικά περισσότεροι. Κοίταξε, Νίκο, το έργο πέρσι, εγώ το είχα προβλέψει ότι θα πούνε και κλεισμένο των θυρών για να πει ο κόσμος στα 500 εισιτήρια πάλι καλά είμαστε. Ναι. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο πέρσι και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει φέτος σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ή σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν έχει διαφορά. Σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ ξέρουμε τι θα γίνει όσον αφορά το παιχνίδι. Αυτό το ξέρουμε. Γύρω-γύρω, και μπορεί, okay. και μπορεί να, και να πετύσουν και φίλοι του ΠΑΟΚ να γίνει τελικό στο ΆΚΑ. Σωστά. Δηλαδή που έλεγα πριν γιατί δήλωσε ο Γαβριλίδης ο τελικός στο ΆΚΑ, μπορεί να πήγαν φίλοι του ΠΑΟΚ να λέει τι λέει τώρα αυτός ρε. Πού να πάμε στα λογίπεδο. Μια χαρά είναι το ΆΚΑ. Ναι. Εντάξει. Τώρα σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στη γη του Πυρός έγινε πάρα πολύ λογιπεδάκι, σε κάτι βράχια. Φίλε, νομίζω ότι αν πληρεί τις προϋποθέσεις ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Καφτανζόγλιο, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ουδέτερο γήπεδο είναι,
Αν πληρείς τις προϋποθέσεις, έτσι. Ναι. Γιατί ρε φίλε, μια ζωή ο Πάοξ να πρέπει να κατέβει κάτω. Έτσι δεν είναι. Άλλο θέμα κι αυτό. Τι να κάνω. Άλλο θέμα κι αυτό. Γίνει εδώ ένα. Δεν κατάλαβα. Ναι, άλλο θέμα κι αυτό. Μια χαρά. Έχει δρόμο το Καφτατζόγλου από τη μία, από την άλλη. Μια χαρά. Κάνει μια σωστή επιχειρησιακή, πώς το λένε, έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό η αστυνομία και είναι μια χαρά. Δεν ανοίγει τίποτα. Πολύ ωραίος τελικός. Θεσσαλονίκη όμως. Θα το ξαναπώ λίγο για να το κλείσουμε. Και αυτή μια φορά, αν είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Η ελληνική αστυνομία δεν μπόρεσε να κάνει ένα σχέδιο αποτελεσματικό πέρσι στο ΆΚΑ και πάλι είχαμε εντάσεις. Ναι. Γιατί ήταν το 80% του ΆΚΑ άδειο και μπήκαν όλοι όσοι μπήκαν εμείς στο γήπεδο κάτω από τα επίσημα. Χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Και υπάρχει το προπαίκτο πριν από 3 χρόνια στο Βόλο, όπου επειδή πήγα από νωρίς, ένα ξέφραγο καμπέλι. Δηλαδή, καλά στο Βόλο, δεν έλεγε στο γήπεδο. Ναι, okay. Γιατί διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες και έλεγχε παντού και 5 ζώνες άμυνας κτλ. Και εγώ έκανα, πέρασα 5 ελέγχους χωρίς να μου ζητήσουν ταυτότητα, διαπίστευση, τίποτα. Με 2 τσάντες πίσω μου, μεγάλες κιόλας. Κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων θα ασχοληθούμε με όλα αυτά, αν ο ΠΑΟΚ με το καλό βρεθεί τελικό. Αυτό που έχει τώρα είναι να πάρει την νίκη στη Λάρισα και να δει από Δευτέρα το πώς θα προετοιμαστεί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ποιοι ήταν διαθέσιμοι, ποιοι όχι. Ξεκίνησαν οι συσκέψεις, έγινε σήμερα η πρώτη σύσκεψη, παρουσία ανθρώπων του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της αστυνομίας. Δεν προέκυψε κάτι το αμάν. Δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, είναι λογική απέτηση του Ολυμπιακού να υπάρχει αστυνομία και κατά τη μετακίνησή τους στο γήπεδο και έξω από τα αποδυτήρια για να βγουν χωρίς πρόβλημα και θα υπάρχουν και αστυνομικοί πάνω από τον πάγκο, αυτά είναι γνωστά. Εντάξει, δεν άνοιξε καμία κουβέντα για τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό προκύπτει. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν είπαν τίποτα. Τώρα έπαιξε ρόλο το έγγραφο της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Θα το δούμε και αυτό. Γιατί φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρχει απάντηση για τον Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Καραπαπάς και ο Θοδωρίδης έχουν δικαίωμα να πούν στο γήπεδο. Οκ, αν υπάρχει απάντηση ότι δεν έχει δικαίωμα εισόδου, γιατί εγώ θυμάμαι ότι έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Η εισόδου δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, έχουμε μπερδευτεί λίγο. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπαίνει όπου θέλει ο πρόεδρος, σε αποδυτήρια διαιτητών, σε αυτά δεν έχει θέμα, δεν κολλάει κάπου. Και δεν είναι ο μόνος, το ίδιο έχει κάνει, θυμάσαι πολύ καλά, και ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος. Κάπου του είχε απαγορευτεί ίσως στο γήπεδο. Για ένα μήνα, για δύο μήνες, δεν θυμάμαι το χρονικό διάστημα. Έμπαινε κανονικά, δεν υπάρχει θέμα. Μόνο ο Ιβασαβίδης, τυρί ευλαβικά, ναι. Που αν έμπαινε στο γήπεδο ο Νίκο, θα υπήρχαν πάρα πολλές φωνές, αλλά δεν θα υπήρχε καν θέμα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν το κάνει γιατί φοβάται ο Ιβασαβίδης όταν μπει στην προεκτική σου ήττα θα του πει κάποιος που πας. Αλλά ο άνθρωπος ενταξεύεται την απόφαση και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Που δεν έχει κάνει κανείς άλλος. Όπως κανείς άλλος δεν έχει πληρώσει τα χρέη της ομάδας που αναλαμβάνει. Όπως ο κύριος Μαρινάκης. Πολλά τα χρέη και στα προπονητικά και στις τράπεζες, για το Καραϊσκάκι, για την υπόθεση Κουσκοτά, αν θυμάστε πριν από δύο μήνες είχε βγει ένα φιρμάνι για 11 εκατομμύρια. Πληρώθηκε αυτό, δεν πληρώθηκε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κύριε φίλε, για να μάθουμε τι γίνεται. Τα επεισόδια, Νίκο, χθες στο Reddit, όχι απλά πέρασαν στα ψηλά. Ήθελες το πρωί με κινητικό φακό για να τα βρεις. Ναι. Αλλά ασχολούμαστε με το πώς αντέδρασε ο Γιαννακόπουλος. Αυτό ήτανε. Και δεν έπρεπε, δεν είναι. Είναι πρόεδρος. Όχι, δεν είναι. Είναι για συμπεριφορά που δεν πρέπει. Δεν είναι συμπεριφορά, όχι. Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Επεισόδια. Υπάρχουν καλές εφημερίδες που δεν το ανέφεραν ούτε μισή σειρά. Ναι. Και εφημερίδες που είναι πολύ ευαισθητοποιημένες σε θέματα βίας όταν πρόκειται για τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι δεν είχε χώρο όταν προβάλλει σου πολύ την επιτυχία του Παναθηναϊκού αυτό 3-2 στο Ρεν κτλ. Το παιχνίδι καθυστέρησε μια ώρα. Δεν τρέχει τίποτα. Άλλες εφημερίδες το γράψανε κάτω εκεί από μια διαφήμιση για την Pipa Herb. Το γράψανε και από κάτω. Τέλος πάντων. Για το Μέγκα. Ναι, είναι θέματα. Θα τα δει ο Λετσέτσα Βιεννάκης και νομίζω θα είναι πάρα πολύ αυστηρός. Βέβαια ρε φίλε, ήδη έχει. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Ήδη το ψάχνει το θέμα για να επιβάλλει κυρώσεις, φυσικά. Δηλαδή από ό,τι γνωρίζω πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Εραστέχνου Ολυμπιακού, τον κύριο Κουντούρη, που τον είχε συναντήσει από δύο μήνες και του είπε έλα τώρα να στα ψάλλω. Τελειώσαν αυτά.
του είπε. Αυτά που ήξερα από, από εδώ και πέρα λέει θα δείτε άλλο Αβγενάκι. Ανοχή τέλος. Είπε ο υπουργός. Ναι. Που συνεχίζει και κόβει πίτες. Τέλος πάντων, έχουν μαζευτεί πολλά Νίκο, εντάξει, και όσο δεν συμμαζεύονται αυτά, προκοπή δεν θα δούμε σε κανένα άθλημα. Εντάξει, και όσο υπάρχουν κυρίες μαρούπες και βγαίνουν και λένε δημόσια ότι εντάξει, έπρεπε να επιβιβάσουμε και κάτι Παναθηναϊκό και μάλλον και, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, την ΠΑΕ, δεν το κάναμε. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω λέει το αίσθημα. Εσύ παρακαλώ, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να ακούγονται από μέλη της Επιτροπής. Το ότι έπρεπε να υποβιβάσουμε κάτι Παναθηναϊκό και ίσως. Και τώρα που μιλάμε, κάποιοι τους δίνουν τη σημασία σαν να μιλάνε σε κανονικούς συνομιλητές. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι κανονικοί συνομιλητές. Δεν μπορείς να μιλήσεις με τους ανθρώπους. Ο θεσμός στον οποίο. Η επιτροπή στην οποία βρίσκονται. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είναι για αυτούς. Τι να κάνουμε. Η επιτροπή έχει χάσει κάθε έξοδο καλή μαρτυρία πλέον. Το καταλαβαίνει ακόμα. Και... Δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Που το έχω ξαναπεί εγώ, αν ήμουν Αβγενάκης, θα τους έλεγα, παιδιά, απλά το βουλώνετε δύο μήνες. Κλείνετε Instagram, Viber, Facebook, Tinder και τηλέφωνα. Μπας και υπάρχει μια σοβαρότητα στην επιτροπή αυτή. Ανταυτού εντάξει, είναι τα πεζαντικά πολλά. Αν ο κύριος Αρκούδης φοράει φουστάνια ή όχι, η κυρία Μαρούπα με τους πράκτορες και την εκτίμηση στο χωράφι του Λεσαλέ, και ο Ερντογάν και οι Τούρκοι και έπρεπε να αποβιβάσουμε... Οι μουφτίδες, όχι μουφτίδες. Ψευτομουφτίδες. Ψευτομουφτίδες, μπράβο, ναι. Ψευτομουφτίδες, οι πράκτορες της Τουρκίας. Ναι. Και τα μουσουλμανάκια. Που το ξαναλέω, αν πάει πόδι στο ΚΑΣ, πραγματικά θέλω να πάρω στα χέρια μου τη μετάφραση. Ναι. Για τα μουσουλμανάκια έχω βρει λύση. Little Muslim. The little Muslim kids. Αλλά New Kids of the Block, αν θυμάσαι, είσαι λίγο νεότερος από μένα. Το συγκρότημα το παλιό. Τώρα οι ψευτομουφτίδες, δεν ξέρω, εντάξει, Turkish agents το έχουμε. Εντάξει, οι ψευτομουφτίδες, δεν ξέρω. Πάντως μιλούσα με ένα φίλο μου δικηγόρο και το τόνισε ο κ. Σιμοχωρίδης προχθές που μίλησε στο Λίμπερο, ότι δεν είναι και τόσο αστείο αν πάει αυτό. Δηλαδή, αν θέλει ένας να βρεθεί... Δηλαδή, φαντάζομαι, στο Κάστα υπάρχει ένας Τούρκος, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς υπάρχουν παντού Έλληνες, υπάρχουν και παντού Τούρκοι. Mm-hmm. Δεν είναι δικό μας φαινόμενο. Mm-hmm. Παρένθεση, αυτό που νομίζουμε ότι μόνο Έλληνες υπάρχουν παντού σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν άνθρωποι όλων των χωρών σε όλες τις χώρες. Έτσι για να γνωρίζετε. Έγγραφο που είναι ουσιαστικά επίσημο του ελληνικού κράτους, δεν μπορεί να γράφονται τέτοια πράγματα, Νίκο. Mm-hmm. Είναι επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια επιτροπή που κάναμε εγώ και εσύ και κάναμε ένα έγγραφο. Είναι έγγραφο του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα της επιτροπής. Τώρα αν πάει στο ΚΑΣ και βρεθεί ένας εθνικιστής Τούρκος μπορεί να το κάνουμε και θέμα, ξέρω εγώ. Θα ξεκινήσει πόλεμος. Να πόλεμος. Μάλιστα. Να κλειδεί η κυρία Μαρούπα να αποδείξει ποιοι είναι αυτοί οι Τούρκοι πράκτορες. Με σιδράκι. Και ποιοι είναι οι ψευτομουφτίδες. Οι ψευτομουφτίδες. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Κάθε Σάββατο, το τελευταίο διάστημα, ασχολούμαστε μόνο με ποδόσφαιρο και Κυριακή. Από Δευτέρα πιάνουν μπρος τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα άρα... αν αποκολουθεί και πάω Ολυμπιακός, τουλάχιστον ημερολογιακά θα έχουμε να πούμε πολλά για τα γύρω-γύρω και όλα αυτά. Να δούμε. Και νομίζω και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει φυσικά, πολλά. Φυσικά. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Πανιώνιος, που έκανε έτοιμα να αναπληθεί το παιχνίδι με την Ξάνθη, ναι, και παλιάκι από την Περνίκα, νομίζω είναι προάγγελος του τι θα έχουμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει και άλλες άκρες, σου λέει ποια λύκα τώρα. Πάμε στον Αβγενάκη κατευθείαν. Έλα, Υπουργέ, αυτό και αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκαρφιστεί ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει το μάτι με την Arsenal την Πέμπτη. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, όλα μπαίνουν στην εξίσωση. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, αφού ο ΠΑΟΚ πάρει το διπλό αύριο. Το μάτι είναι 5 και 4, από νωρίς το Ολύμπιο θα έχουμε συνδέσεις, οτιδήποτε συμβεί. Ωραία. Θα το μεταφέρουμε. Ωραία, Στέλνια, να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά καλή συνέχεια. Γεια σου, καλό βράδυ. Αυτά από το Στέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά έτσι, το ρεπορτάζ, το ποδοσφαιρικό έτσι και ό,τι άλλο υπάρχει που το σχολιάσαμε. Θα πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει έτσι στο τμήμα του ΑΣΥΓΜΑ. Πούμε και λίγα πράγματα για το μπάσκετ όπως το συνηθίζουμε
την Παρασκευή που δίνουμε και λίγο παραπάνω βήμα στον ΑΣΥΓΑ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είπαμε κάποια πράγματα με το ιστορικό του Αναστασιάδη εν ώψη του αυριανού αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λάρισα, που έχει και το μεγαλύτερο έτσι, ενδιαφέρον και είναι στο επίκεντρο. Όπως κάθε Παρασκευή, εδώ, πριν το Σαββατοκύριακο, έχουμε μαζί μας φυσικά τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή να μας μεταφέρει όλα όσα έχουν να κάνουν οι ομάδες του ΑΣΥΓΜΑ μέσα στο αγωνιστικό του Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Ραφαήλ. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται, φίλε? Όλα καλά. Όλα καλά. Είσαι έτοιμος για σουκού γεμάτο ή νορμάλ τα πράγματα? Γεμάτο. Γεμάτο Σάββατο. Πάρα πολύ γεμάτο Σάββατο. Ναι. Ναι. 2, 4, 5 τμήματα αύριο. Ω, μπράβο. Ναι, φούλ είμαστε αύριο. Φούλ είμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Με τη σειρά να τα πάρουμε. Να τα πάρουμε τη σειρά, ναι. Και θέλω να μου πεις από πότε ο Όφη πήγε και Α1 στο βόλεϊ, ρε φίλε. Από φέτος. Φέτος ανέβηκε. Ήταν γενικά ομάδα που παίζει Α1 στο βόλεϊ παλιότερα, όχι? Όχι, νομίζω πρώτη χρονιά που ανέβηκε φέτος. Νομίζω ότι λογικά πάει προς παραμονή, αν και είχαμε μέσα στην εβδομάδα μία αλλαγή προπονητή, έφυγε ο κύριος Λατιλίδης, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά τουλάχιστον αγωνιστικά έχει δείξει ότι θα παλέψει. Θα είναι βέβαια στις θέσεις των play-outs, αλλά λογικά θα παλέψει για την σωτηρία του για να μείνει και του χρόνου. Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2 η ώρα αύριο το μεσημέρι στο Πόλο ΠΑΟΚ Χίος. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα για την αλλαγή προπονητή. Ντεμπούτο αύριο για τον κύριο Χατζηθεοδόρου. Ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι στην τρίτη θέση από το τέλος. Η Χίος είναι πρώτη-τελευταία. Άρα για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη. Είναι μακριά βέβαια και από τις θέσεις που οδηγούν στην απευθείας παραμονή. Εκεί που μιλούσαμε στην αρχή της σεζόν για play-off, φτάσαμε τώρα να μιλάμε στο πώς θα αποφύγει τα play-out. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ξεκινήσει από αύριο την αντεπίθεση το τμήμα. Λοιπόν, στις 3 μετά, στην Μίκρα, ΠΑΟΚ προς Οτσάνη, handball γυναίκες, νομίζω πολύ εύκολο παιχνίδι, θα είναι και γιορτή για τις κυπελούχες Ελλάδος, μία εβδομάδα μετά την επιτυχία τους στη Βέρεια, απέναντι στην τελευταία ομάδα της βαθμολογίας, θα συνεχίσουν το αίτητο και πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία εν όψη των τελικών του πρωταθλήματος και όπου θέλουν να πάρουν το double. 4.30 μετά. Ναι. Όχι, πες, συνέχισε. 4.30 Όφη ΠΑΟΚ Βόλοι Άνδρες, τα είπαμε και προηγουμένως. Θέλει να συνεχίσει με τρίποντο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κύριο Τελικό θα είναι σιγά σιγά να αρχίσει να αποκτάει ρυθμό η ομάδα μέσα από αυτά τα παιχνίδια και αυτό που ακολουθεί με τον Φίνικα Σύρου την άλλη εβδομάδα. Σε ένα μήνα είναι το Final Four κυπέλλου, θα κριθεί ο πρώτος σοβαρός τίτλος σεζόν, γιατί εντάξει τώρα το League Cup είναι ένα εσωτερικό τουρνουά περισσότερο όπως το αναγκάγει και η Λίγκα έτσι, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το διπλό ΠΑΟΚ, θα παραμείνει στις τρεις πρώτες θέσεις βαθμολογίας και θα περιμένει φυσικά να δει μέσα στην σεζόν και στα επόμενα παιχνίδια που μένουν για την κανονική διάρκεια, αν θα μπορέσει να μπει σφήνα τουλάχιστον στην δεύτερη θέση για να έχει τουλάχιστον το πλεονέκτημα έδρασε στα ημιτελικά. Ραφαήλ, πριν πάμε στα επόμενα, το χθεσινό παιχνίδι ήταν για το Link Up τέλος πάντων. Για το Link Up, ναι. Του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί μπορεί να προκύψει κάποια τιμωρία για τον Ολυμπιακό ή είναι ένα εντελώς ό,τι να είναι το τουρνουά και δεν προκύπτει κάτι? Αυτό, ναι, νομίζω ότι θα ήταν καλή ερώτηση, γιατί από τη στιγμή που είναι, ναι μεν θεωρείται εσωτερικό τουρνουά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κανονικά καταγράφει η Λίγκα, δηλαδή το παρουσιάζει κανονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της. Ναι μεν μπορεί να μην οδηγεί το τρόπαιο που θα κερδίσει κάποιος σε κάποια ευρωπαϊκή θέση, σε κάτι άλλο, αλλά αν έχουν γραφτεί στην έκθεση της αστυνομίας όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια τιμωρία για τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να μάθουμε πότε. Γιατί για παράδειγμα, πριν 2 μήνες τα όσοι συνέβησαν στο κλειστό του Αγίου Θωμά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, η τιμωρία βγήκε περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Το ίδιο έχει γίνει και με την Μίκρα, με το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Περιμέναμε δηλαδή πάρα πολύ καιρό για την απόφαση. Τώρα βέβαια φαντάζομαι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας, προκειμένου να μην κουμπαλήσει την τιμωρία ο Ολυμπιακός, ίσως να έχουμε εδώ πιο γρήγορα τα ανακλαστικά και βγει πιο γρήγορα αν υπάρξει τιμωρία. Okay. Ωραία. Προχωράμε με τα επόμενα. Λοιπόν, στις 6 αύριο δράμα ΠΑΟΚ για το handball τους άνδρες και εκεί ο ΠΑΟΚ είναι ανεβασμένος στα 2 τελευταία παιχνίδια, έχει πάρει σημαντικές νίκες. Αν περάσει αύριο και από τη δράμα και συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Αεροπός Έδεσας και ο Διομήδης Άργους που είναι από πάνω του έχουν δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, τότε λογικά θα επιστρέψει στην τρίτη θέση βαθμολογίας.
και στις 6.30 στον Εύωσμο, ένας Εύωσμος ΠΑΟΚ για το βόλεϊ γυναικών. Και εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις δίκες μετά από την ΕΙΤΑ κόντρα στον Ολυμπιακό. Εύκολα ή δύσκολα, λογικά φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος θα καταφέρει να μείνει στην πρώτη τετράδα. Θα είναι μια ιστορική συμμετοχή φυσικά για τον ΠΑΟΚ μέχρι τέλους να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και φυσικά η μεγάλη πρόκληση είναι και το κύπελο, εκεί όπου θα παίξει με την Θέτη Δραβούλα σε μια εβδομάδα, με στόχο μια ιστορική πρόκριση στο Final Four. Mm-hmm. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Γεμάτος είσαι, δεν μπορώ να πω. Και Κυριακή 2 η ώρα, mm-hmm. και Κυριακή 2 η ώρα, Σπερίδας Καλυθέας ΠΑΟΚ, μπάσκετ γυναικών, και εκεί πρέπει να ξεκολλήσει λίγο το τμήμα, γιατί 6 μάτς στο δεύτερο γύρο δεν έχει πάρει ακόμα νίκη. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά. Ραφ, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, καλή υπομονή και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, εσείς που ξεκουράζετε την μπασκετική, μια χαρά είστε. Ναι, 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 σωστά. Σωστά. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή όσον αφορά τα τμήματα του ΑΣ που έχουν πάλι έτσι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Κυρίως Σάββατο είναι η αλήθεια, με πολλά παιχνίδια εκεί. Είπαμε ότι κάθε Παρασκευή θα παίρνουμε την ενημέρωση. Ούτως ώστε να ξέρετε κι εσείς, είστε και κάποιοι οποίοι στηρίζετε, είστε κοντά όσο μπορεί το καθένα. Να πηγαίνετε σε όποιο γήπεδο μπορείτε για να στηρίξετε τα τμήματα του ΑΣ. Στα του μπάσκετ, είπαμε ότι η ομάδα έχει αύριο ένα φιλικό εντελώς έτσι προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένων των πάντων στην έδρα της Λάρισας. Θα παίξει και ένα ακόμα φιλικό με τη Λάρισα την άλλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ναι, μεν αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες του Κώστα Μέξα, ο νέος προπονητής είχε στους περισσότερους παίκτες μαζί του για να δουλέψει. Από χθες ουσιαστικά δεν έχει τον Best, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι για τον Καναδά. Από αύριο το πρωί δεν θα έχει ούτε τον MJ Red, και νομίζω ότι αυτή η απουσία είναι πιο σημαντική, στη λογική ότι είναι από τους καινούργιους παίκτες και θα χρειαζόταν χρόνο με την ομάδα σε αυτό το διάστημα, αλλά θα λείψει και αυτός. Αμφότεροι παίζουν και μεταξύ τους μάλιστα αυτοί. Ο Καναδάς με την Δομινικανή Δημοκρατία, 21 του μήνα το ένα μάτς στο Καναδά, 24 το άλλο στη Δομινικανή Δημοκρατία, σαν τον Ντομίνγκο αν θυμάμαι καλά, και αναμένεται να επιστρέψουν αμφότεροι την Τετάρτη, 3 μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ήφαιστο στη Λίμνο. Ο Μπέστιν να έρθει μεσημέρι εκείνη της ημέρας και ο Ρετ βράδυ. Οπότε η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, αντιλαμβάνεστε, θα γίνει με τεμποδίων, γιατί μέσα σε όλα πάω και έχει του διεθνεί. Θα λείψει και ο Μαργαρίτσα από ένα σημείο και μετά, που είναι με την εθνική ομάδα από την άλλη εβδομάδα. Οπότε αύριο το παιχνίδι γίνεται ναι, μεν για να δει ο Μέξα κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που δουλεύει αυτές τις ημέρες. Αλλά θα υπάρχουν έτσι αρκετές απουσίες. Και θα υπάρχουν απουσίες και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, αν αυτό το διάστημα ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Μέξα να δουλέψει με τους καινούργιους του παίκτες και να κάνει κάποια πράγματα, να δουλέψει αυτά που θέλει να δει στην τελική ευθεία της σεζόν, έχει κάποιες απουσίες που μπορεί και να μετρήσουν. Στις απουσίες φυσικά πιάνεται και ο Σμιθ, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Θα δούμε αν αυτό θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η πληροφορία υπάρχει. Αρχικά για Σάββατο, εγώ θα πάμε στο Σαββατοκύριακο, και από τη στιγμή που θα, αν επιστρέψει, θα πρέπει να δει και ο ΠΑΟΚ θα κάνει με την περίπτωσή του, έτσι. Δηλαδή, προφανώς και πρέπει να γίνει μια κουβέντα μαζί του. Από τη στιγμή που επιστρέφει, ξαναλέω, μην το έχουμε και 100% αυτό. Και από τη στιγμή που επιστρέφει, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα μαζί του για το τι μελιγενέστε. Γιατί ο παίκτης είχε κάποιες σκέψεις συγκεκριμένες που τον έκαναν να φύγει. Να πάει στην οικογένειά του τέλος πάντων, χωρίς να έχει μια ανάλογη άδεια ή χωρίς να έχει συνοηθεί για κάτι τέτοιο, για να το πω έτσι, γιατί αν την είχε ζητήσει την άδεια θα την έπαιρνε. Και εφόσον, ξαναλέω, γυρίσει, θα πρέπει να γεφυρωθεί και ένα χάσμα που υπάρχει, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ να έχει σίγουρο ότι ο παίκτης όταν θα γυρίσει θα είναι εδώ και νοητικά και πνευματικά, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει την κατηγορία στα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχει την πολυτέλεια να έχει κάποιον μέσα ο οποίος έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Έτσι, αυτά για τον Σμιθ. Θα το δούμε αρχικά αν θα γυρίσει κανονικά με Σαββατοκύριακο
και μετά από εκεί πέρα το πώς θα κινηθεί η ομάδα και ο ίδιος ο Αμερικανός. Αυτά και για το μπάσκετ. Κλείσαμε και μετά το ΑΣ. Κλείνουμε σιγά σιγά και με την εκπομπή. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Μιλάμε για την εποχή που έχει ξεκινήσει η φάση που ξεκινάει η φάση των knockout του Champions League και μαζί ξεκινάει και το Champions Fantasy League του στοίχημαν.gr. Μέχρι την Τρίτη 18 του μήνα μπορείτε να φτιάξετε δική σας ομάδα με τους καλύτερους παίκτες, να διεκδικήσετε εγγυημένα χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπορείτε να επιλέξετε τους παίκτες που πιστεύετε ότι θα ξεχωρίσουν μέχρι και ο τελικό του Champions League και να διεκδικήσετε έπαθλα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Φυσικά πάντα σε στοίχημαν έχετε και το στοίχημαν και το online καζίνο. 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack. Δυνατές συγκινήσεις, αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Έχει επιστρέψει και το σερί, το οποίο αγαπήσατε στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Υπάρχει και mobile application για το σερί, διαθέσιμο σε iOS και Android. Όλα αυτά από την στοίχημαν.gr που είναι πάντα μαζί μας. Μαζί μας φυσικά είναι και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά, να πάρετε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα, να γίνετε επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο service και να έχετε επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Και πάντα φυσικά μέσα από την Data Labs, σεμινάρια στην πληροφορική, προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου, για να έχετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Εθνικής Αμήνης 14α στη Θεσσαλονίκη, τα γραφεία της Data Labs. 2310-22-29-62 datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και φυσικά μαζί μας το Beezy Router. Μιλάμε για τη συσκευή η οποία έχει έρθει για να λύσει το πρόβλημα σε όσους δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε Web TV χωρίς κολλήματα. Με το Beezy Router δίνετε προτεραιότητα εσείς στη συσκευή που θέλετε. Μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε με την άνεση σας οτιδήποτε θελήσετε μέσω Web TV. Μιλάμε για μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που δίνει το αντίστοιχο router του παρόχου σας. 23, 12, 31, 34, 34 και το Beezy Router έρχεται στην πόρτα σας. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Τάσος Τρέγιας από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω αν θα έχει ζάχο εδώ για Ράδιο Μαρμίτα. Εμείς ραντεβού εδώ, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τη Δευτέρα. Για να συζητήσουμε όλα όσα θα έχουν γίνει το Σαββατοκύριακο και φυσικά αύριο στις 5 και 4 από το Λίμπερο 107,4 εννοείται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.